Μπαίνει στα κοσμηματοπολία και παριστάνει τον απεσταλμένο υπουργό. Ζητά να πάρει κάποια ακριβά κοσμήματα για να τα δειγματίσει στον υπουργό και στη συνέχεια εξαφανίζεται. Είναι ένα κύριο παρουσίαστο, ο οποίο πάει στο κοσμηματοπολίο και ζητάει κοσμήματα ότι θα τα, να τα πάρει να τα δείξει σε κάποιον υπουργό. Ε, στην Αθήνα δυστυχώς έγινε, δοθήκανε κοσμήματα από ό,τι έχω πληροφορία και για να δειγματιστούν στον Υπουργό. Τώρα ποιο υπουργό ήταν, ε, δεν μα έχουν πει ποιο, ποιο, όνομα χρησιμοποιεί, όχι ποιο υπουργό ήταν, αλλά ποιο όνομα υπουργού χρησιμοποιεί. Ήδη στην Πάτρα ένα κοσμηματοπόλη έχει πέσει θύμα αυτού του επιτιδίου. Πρόκειται για ευπαρουσία στο άνδρα καλοντιμένο περίπου 45 ετών. Μάλιστα, για να πει σε του υπαλλήλου ή του ιδιοκτήτε των κοσμηματοπολίων, δίνει το κινητό του τηλέφωνο, λέγοντά του πω μπορούν όποτε θέλουν να τον καλέσουν και να συνονοηθούν για τα κοσμήματα. Ο κλάδο μα ε, το τελευταίο, του τελευταίου δύο δύο μήνες έχει γίνει στόχος ε, διάφορων απαταιώνων ε, που επισκέπτονται είτε με τη μέθοδο της απασχόλησης να αφαιρούν κοσμήματα α, από, από το κλάδο μας ή με άλλους τρόπους όπως είναι ο κύριος ο οποίος φανερώθηκε τώρα τελευταία και χθες το βράδυ έλαβα έκτακτη επιστολή από την Πανελλήνια Ομοσπονδία να ενημερώσουμε τους συναδέλφους ε, τη Πάτρα. Γεγονό είναι πω οι επιτίδιοι καραδοκούν και μάλιστα εφευρίσκουν όλο και νέου τρόπου προκειμένου να μην γίνονται αντιληπτοί από τα θύματα του.